Αμάν. Μου τραβάς ένα ξούρισμα. Όχι, δεν σου τραβάω ξούρισμα, γιατί δεν έχω αλουνιστική μηχανή. Μπαρμπέρικο ή αλλιώς κουρίο, ένας χώρος που είναι καθαρά ανδρική υπόθεση, με vintage διακόσμηση, χαμηλή μουσική και παλαιού τύπου καρέκλες, ικανός να σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, τότε που το κούρεμα ήταν τελετουργία. Ψαλίδια, κομπρέσες, μηχανές, λάδια, πυλός, πετσέτες και φαλτσέτες. Η σημασία όμως ενός καλού μπαρμπέρικου είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά, εξηγούν οι ιδιοκτήτες ενός από τα μακροβιότερα κουρία του Ηρακλείου, του κουρίου Παπουτσάκη, το οποίο έκλεισε μισό αιώνα λειτουργίας και περνά από γενιά σε γενιά. Ξεκίνησε το 1969. Εγώ μπήκα επαγγελματικά το 1993 και ο γιος μου είναι τώρα 5 χρόνια ήδη επαγγελματίας γι' αυτός. Είναι κάτι το οποίο το προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Είναι δύσκολες οι εποχές που ζούμε, δεν είναι καθόλου εύκολες για τους επαγγελματίες, όμως με χαρακτηριστικά την ειλικρίνεια, το σεβασμό στον κόσμο, την αξιοπρέπεια και το να προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Κλείνουμε 50 χρόνια λειτουργίας. Ο παππούς μου ξεκίνησε 19 Ιουλίου του 1969. Άνοιξε το κουρίο του. Συνέχισε ο πατέρας μου, συνέχισα και εγώ μετά. Δηλαδή δουλεύει το κουρίο 50 χρόνια αδιαλείπτος. Με κατέκτησε πιο πολύ η περιποίηση που προσφέρεις. Όχι τόσο το κούρεμα ή το ξύρισμα, αλλά η διαδικασία που υπάρχει μέσα σε αυτό. Γιατί κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο χαρούμενο. Πολλοί εκείνοι που αφενός αναπολούν τη χαμένη γοητεία του μπαρμπέρικου και αφετέρου έλκονται από το ρετρό σκηνικό και την αλωτινή ατμόσφαιρα που αποπνέει ένας τέτοιος χώρος. Άνδρες όλων των ηλικιών δέχονται με ευχαρίστηση τις πάσης φύσεως υπηρεσίες που προσφέρονται στο χώρο και όπως μας εξηγεί η οικογένεια Παπουτσάκη, σε ένα μπαρμπέρικο δεν πας μόνο για περποίηση αλλά και για την γενικότερη εμπειρία που σου προσφέρει. Αγαπάμε επίσης την επαφή με τον κόσμο. Αγαπάμε να περιποιούμαστε τον κόσμο και να νιώθει όμορφα, να νιώθει καλά. Υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει ανταπόκριση, βέβαια. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο κόσμος μας προτιμάει και μας εκτιμάει για αυτό το λόγο. Ξέρετε, πολλές φορές λέω ότι δεν έχει σημασία αν ο άλλος θέλει να κουρευτεί. Σημασία έχει ότι θέλει να μιλήσει. Πρέπει να τον ακούσεις, να τον αφουγκραστείς και να του δώσεις σεβασμό. Εξυπηρετούμε γενικότερα ανθρώπους από 3 έως 103. Είναι κάτι που με γεμίζει. Ξυπνάω το κάθε πρωί πολύ χαρούμενος. Ξυπνάω με το σκοπό μου. Έχω βρει το σκοπό μου. Ναι, έρχομαι κάθε πρωί εδώ πέρα και να ξέρω ότι θα περιποιηθώ τον κόσμο, θα τον μοσχομυρίσω. Πρόκειται για μία μικρή ιστορία, περιγράφουν οι ιδιοκτήτες του κουρίου, με αρχή, μέση και τέλος, που λαμβάνει χώρα πάνω σε μία πολυθρόνα και απέναντι από έναν καθρέπτη. Μία αναμέτρηση του κουρέα με τον πελάτη, η οποία έχει τελικό στόχο την ομορφιά, το χαμόγελο, την ανακούφιση.